Προγραμματιστής ο Κώστας Πρέκας, να μην πω καλύτερα ποια ήταν η πρωταγωνίστρια στην λογοσφαίρα. Και ήλθε να γυρίσουν μια σκηνή, αυτός είναι υπουργός, αυτή είναι δημοσιογράφος και έχουμε την παράνομη σχέση. Κώστας Πρέκας, ένας απλός υπουργός. Ήταν υπουργός. Η σκηνή γυριζόταν στο γραφείο του Κοσκοτά, το πραγματικό γραφείο του Κοσκοτά, αφού τον είχαν πιάσει εννοείται και ήταν άδειο κέρμο και τον νοικιάζανε για στούντιο. Όταν πιάσανε τον Κοσκοτά στούντιο για το γραφείο του. Έλα πραγματικά ξεσπόσαμε. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν και τα Ολυμπιακά έργα κατά τον ίδιο τρόπο. Ναι, που είναι λίγο σκηνοθέτη, θα μπει μέσα η ηθοποιό. Κώστα θα σηκωθεί εσύ από το γραφείο όλο έκπληξη. Θα τρέξει πάνω και θα την αγκαλιάσει και θα φιληθεί. Εντάξει. Είμαστε στημένοι μέσα όλοι οι τεχνικοί, κάμερε, τα φώτα, οι ηχολήπτε. Αυτά γίνεται μια πρόβα και εντάξει, υποτυπώδες, πάει η ώρα να γράψουμε την πρώτη σκηνή. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα η πρωταγωνίστρια, σηκώνεται πάνω ο Κώστας Πρέκας, πέφτει πάνω της, την βουτάει, την σηκώνει στον αέρα και τη φέρνει καμιά 6-7 στο φέξ. Και από εκεί που ήταν να φιληθούν, ακούμε έντρομη την πρωταγωνίστρια. Σιγάρι, φορπέ! Να σκιάσω! Καλά έκανε. Έχει πέσει όλο το συνεργείο κάτω και κινείται. Ο σκηνοθέτης δεν ξέρει κατά πού να φύγει από τα γέλια. Και είναι μέσα στη μέση ο Κώστας Πρέκας, όλο απορία γιατί σταμάτησε. Γιατί δεν γυρίσατε. Κώστας Πρέκας, δεν ξέρουν οι σημερινές γυναίκες από μπρουτάλα αγόρια σαν και σένα που πιάνουν τη γυναίκα και τη στίβουν. Στο φινάλε, γιατί το λέμε γύρισμα. Κατάλαβε, δεν είναι τυχαίο. Δεν τυχαίο, Κώστας. Μαζί σου, αλλά δεν θέλετε.